Βρίσκεται νεκρή σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην περιοχή Γερμασόγια. Ευάγγελε, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Λεμεσό Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Τραγικός ήταν ο θάνατος της 32χρονης Ανδρεά Δασκάλου από τη Ρουμανία. Αναφέρουμε ότι η 32χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή γύρω στις 6 και 30 το πρωί από συμπατριώτη της στον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου διέμενε μαζί με τον αδερφό της και τη σύζυγο του αδελφού της στην τουριστική περιοχή Γερμασόγια. Η αποκλείστηκε από μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης της Λεμεσού. Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 32χρονη σχόλασε χθες γύρω στις 11 το βράδυ και επιστρέφοντας από την δουλειά της έκανε αυτό που αγαπούσε, όπως είπαν τα άτομα τα οποία διέμεναν μαζί της. Έβγαινε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και χαλάρωνε εκεί, κάπνιζε το τσιγάρο της. Φαίνεται όμως ότι έχασε την ισορροπία της χθες βράδυ με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από την ταράτσα της πενταόροφης πολυκατοικίας. Να αναφέρουμε ότι στην σκηνή διεδρύγησαν αυτοψία οι ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και Σοφοκλής, οι οποίοι εκ πρώτης απέκλεισαν την εγκληματική ενέργεια. Ευάγγελε, σε κρατάμε και για το υπόλοιπο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λεμεσού, ο κύριος Γιάννης Σωτηριάδης. Φαίνεται από τις μέχρι στιγμές εξετάσεις ότι πρόκειται για 32χρονη κοπέλα από τη Ρουμανία, η οποία είναι ένικος της συγκεκριμένης πολυκατοικίας όπου βρέθηκε στο χώρο στάθμευσης. Στη σκηνή κλήθηκαν οι ιατροδικαστές Νικόλας Χαραλάμπους και Σοφοκλής Σοφοκλέους, οι οποίοι έκαναν αυτοψία. Από τις προγαλακτικές εξετάσεις που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι η κοπέλα βρισκόταν στην ταράτσα της πολυκατοικίας και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος. Αναμένεται να γίνει νεκροτομή επί της σωρού της άτυχης 32χρονης για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Τώρα, Ευάγγελε, τι νεότερο έχουμε σε σχέση με την υπόλοιπη